Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο πνεύμα των Χριστουγέννων και το σημερινό βίντεο, ένα πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο, χαρούμενο, σε έντονο κόκκινο χρώμα κουτί, καλαθάκι, όπως θέλουμε η καθεμία να το ονομάσουμε. Εμένα μου έστειλε η Σεϊλάν δώρο αυτές τις βάσεις. Άλλη μια φορά έχω πλέξει τσάντα με αυτά. Τώρα όμως είναι σε χριστουγεννιάτικες παραστάσεις. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα και ιδιαίτερα. Και το νήμα αυτό, το οποίο είναι το Diva Spaghetti. Εδώ τώρα θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Τώρα πια πολύ λίγα νήματα μπορούν να με ενθουσιάσουν. Έχω πλέξει τόσα πολλά και διαφορετικά, που πρέπει να έχει κάτι ιδιαίτερο κάποιο νήμα για να πω τόσο καλά λόγια. Αυτό λοιπόν είναι ένα τόσο όμορφο νήμα που το συστήνω ανεπιφύλακτα γιατί είμαι σίγουρη ότι θα μείνετε ικανοποιημένες. Όταν το πήρα στα χέρια μου, λέω μισό κιλό νήμα, σπαγκέτι, θα είναι βαρύ, θα είναι ελαφρύ. Το ανοίγω, βλέπω ότι είναι σαν κορδέλα, αλλά είναι από μόνο του διπλωμένο, στριμμένη στη μέση. Η κορδέλα καθεαυτού σαν κορδέλα ή τα χοντρά, τα νούντλ, τα τισέρ, τα νήματα δίνουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα και υπάρχουν συγκεκριμένα project που μπορείς να κάνεις με αυτά τα νήματα. Όμως εγώ δεν έκανα, παρόλο που ήθελα πολύ να κάνω αυτές τις τσάντες, γιατί δεν με ευχαριστεί στο πλέξιμο. Με πονάει το χέρι μου, μου γλιστράει η κορδέλα. Όταν λοιπόν κάτι δεν με ευχαριστεί, δεν το πλέκω. Εδώ λοιπόν βρήκα το νήμα που καλύπτει όλα αυτά που θέλω. Είμαι λοιπόν πολύ τυχερή που η Σεϊλάν μου το έστειλε, γιατί ανακάλυψα ένα εντελώς διαφορετικό νήμα. Πάμε να σας δείξω όμως τη δική μου πρόταση για ένα στολισμό χριστουγεννιάτικο ή για ένα πολύ εύκολο και γρήγορο δώρο και εύχομαι να το ευχαριστηθείτε κι εσείς όσο εγώ. Πήρα βελονάκι νούμερο 5,5 για να μπαίνει εύκολα στις τρύπες, αν και οι δίσκοι αυτοί έχουν μεγάλες τρυπούλες, δεν είναι σαν τους πάτους. Το μόνο που έκανα ήταν ένα άριχτο σε κάθε τρυπούλα γύρω-γύρω. Ένα άριχτο είναι αρκετό με αυτό το νήμα. Απίστευτα μαλακό, ελαστικό τόσο όσο πρέπει. Ολοκλήρωσα λοιπόν από ένα άριχτο σε κάθε τρυπούλα, φτάνοντας στο τέλος, τραβάμε τη φυλιά και μπαίνουμε στην κορυφή του πρώτου άριχτου που ξεκινήσαμε, τον κύκλο. Παίρνω τη φυλιά, την τραβάω πίσω και επειδή θέλω να φέρω τον πόντο μου από μέσα, θα τον τραβήξω από πάνω προς τα κάτω και θα τον φέρω μπροστά. Είναι έτοιμη σε αναμονή για να συνεχίσω. Αλλάζω, παίρνω βελονάκι νούμερο 6 που θέλω για αυτό το νήμα, μία λυσίδα στον αέρα και εάν τώρα ξεκινήσω και πλέκω κανονικά, θα γυρίσει το πλεκτό μου έτσι και θα πάει η καλή πλευρά από κάτω. Το θεωρώ δωράδωρο γιατί εμείς θέλουμε ένα δίσκο που να βλέπουμε μέσα τη χριστουγεννιάτικη παράσταση. Άρα λοιπόν κάνω μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου και θα αρχίσω να πλέκω στην εσωτερική φυλιά από τα άριχτα της βάσης μου, άριχτα. Όλη τη σειρά γύρω-γύρω θα την πλέξω στην εσωτερική φυλιά από τα άριχτα της βάσης. Με αυτόν τον τρόπο σηκώνεται το τείχωμα και επειδή έχουμε γυρίσει και πλέκουμε έτσι ανάποδα, θα έχουμε στην εξωτερική πλευρά την καλή της πλέξης. Γι' αυτό λοιπόν γυρίσαμε και πλέκουμε έτσι, γιατί αλλιώς θα είχαμε την εσωτερική πλευρά, την καλή πλευρά του πλεκτού μας
από την εξωτερική πλευρά λάθος. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της σειράς, θα συνεχίσω να πλέκω κυκλικά, δεν θα κάνω πια ενώσεις, σπιράλ θα πλέκω και δεν μπαίνω στον πόντο μου, παραμπαίνω ανάμεσα στο V που δημιουργεί το άριχτο, στο νεύρο του άριχτου πόντου. Η πρώτη σειρά είναι λίγο ζόρη, θέλει λίγο πίεση να μπει το βελονάκι μέσα στο νεύρο, στην πορεία όμως, από τη δεύτερη σειρά και πάνω, μπαίνει πολύ εύκολα γιατί πια έχει πάρει το πλεκτόμα στη φόρμα αυτής της πλέξης. Ανάμεσα λοιπόν στο V που δημιουργείται είναι το νεύρο του πόντου μας, το κέντρο, και μπαίνουμε εκεί και όχι στη φυλιά που θα μπαίναμε κανονικά. Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν έχει αυτή η πλέξη, είναι πάρα πολύ απλή, αλλά μας δίνει την όψη του πλεκτού με τις βελόνες. Συνεχίζω λοιπόν, στο τέλος της σειράς, πάλι ξαναμπαίνω στον πόντο γιατί πλέκω κυκλικά, δεν κάνω ένωση. Τώρα πια το βελονάκι μου μπαίνει άνετα μέσα στο νεύρο του πόντου. Επειδή η κορδέλα, το νήμα αυτό είναι λίγο ελαστικό, να τραβάτε πάνω το νήμα σας, να λασκάρει. Η εσωτερική πλευρά λοιπόν θα είναι αυτή. Προφανώς και δίνετε ό,τι ύψος θέλετε και σας ευχαριστεί. Εγώ θα χρησιμοποιήσω όλο το νήμα, μόνο και μόνο για να δούμε πόσο υλικό μας δίνει αυτό το νήμα. Και πάμε να σας δείξω, πριν ολοκληρώσω όλη τη βάση, το καπάκι. Έχω κάνει ακριβώς το ίδιο στο δεύτερο ξύλινο που έχω, ένα άριχτο σε κάθε τρυπούλα του ξύλινου αυτού δίσκου. Κάνω μία λυσίδα στον αέρα και θέλω να κάνω άλλη μία σειρά περιμετρικά με άριχτα για να μου δώσει λίγο παραπάνω φάρδος. Γιατί αν αφήσω μία σειρά θα είναι ακριβώς το ίδιο σε μέγεθος με το καλαθάκι και δεν θα καπακώνει εύκολα. Εγώ λοιπόν δίνω ένα τικ παραπάνω αέρα για να είναι λίγο μεγαλύτερο από τη βάση και να μπορεί να κλείσει από πάνω το καπάκι. Δεν θα μπορούσε να περάσει δηλαδή πάνω από το καλαθάκι ή το καπάκι. Κανονικά χρειάζονται κάποιες αυξήσεις για να είναι πλακέ το αποτέλεσμα, να πάει ευθεία με το δίσκο. Ανάλογα όμως το χέρι που πλέκει, το βελονάκι που χρησιμοποιείται, χρειάζονται και οι αυξήσεις. Θέλουμε τόσες ώστε να είναι λίγο και να μην γυρνάει. Κάνω λοιπόν με το μάτι κάποιες αυξήσεις, χωρίς να σας βάζω κανόνα αυτή τη στιγμή. Πλέκουμε άριχτα και μόλις δούμε ότι πάει να γυρίσει, κάνουμε αύξηση. Εγώ περίπου κάθε 3 με 4 πόντους χρειαζόμουν αύξηση. Πλέκετε άριχτο, βλέπετε ότι πάει να γυρίσει, να τραβήξει, κάντε μία αύξηση. Δεν μας ενδιαφέρει το πολλαπλάσιο και δεν μας ενδιαφέρει να είναι ίσιες οι αυξήσεις. Μία απλή δεύτερη σειρά ξεκινάμε. Θα το ελέγχετε, θα το στρώνετε, να δείτε αν είναι πλακέ ή γυρνάει, οπότε θέλει περισσότερες αυξήσεις και έτσι θα κάνετε όλη σας τη σειρά. Αν δω ότι μου τραβάει, θα κάνω πιο συχνά αύξηση, αν όχι, θα το αφήσω πιο αραιά, κάθε 4, κάθε 5 πόντους. Απλά κάθε λίγους πόντους ελέγξτε τη δουλειά σας να δείτε αν είναι λία και πλακέ ή αν τραβάει. Τόσο ώστε να στέκεται ευθεία λοιπόν, συνεχίζω και κάνω όλη μου τη σειρά κυκλικά. Επαναλαμβάνω ότι επειδή το νήμα είναι ελαστικό, να τραβάτε τον πόντο σας να τον χαλαρώνετε προς τα πάνω. Δηλαδή να το πλέκετε χαλαρά.
ένα ελαστικό νήμα, εάν το σφίγγουμε, έχει ένα περίεργο αποτέλεσμα, τραβάει, μικραίνει το πλεκτό μας. Αν πλέκετε πολύ σφιχτά, πάρτε μεγαλύτερο βελονάκι. Ολοκλήρωσα λοιπόν τη σειρά μου, με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα, κάνω πάλι την ένωση, τραβάω τον πόντο μου επάνω, τον φέρνω πίσω και από πάνω προς τα κάτω βάζω το βελονάκι για να φέρω τον πόντο μου επάνω. Τον έχω έτοιμο, σε αναμονή, κάνω μία λυσίδα στον αέρα και πάμε. Τώρα, αντίθετα από ό,τι κάναμε στο κάτω σώμα από το κουτί μας, πλέκω στην εξωτερική πλευρά της θηλιάς και δεν γυρνάω τη δουλειά μου ανάποδα. Βλέπω την καλή πλευρά και πλέκω στην εξωτερική θηλιά του άριχτου άριχτα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, δείτε, διπλώνει αντίθετα από ό,τι στον πάτο. Πλέκουμε και γυρνάμε λοιπόν έτσι τη δουλειά μας. Έχω φτάσει εκεί που θέλω, κόβω το νήμα μου και το στερεώνω με μια βελόνα. Το στρώνουμε λίγο γιατί, ξαναλέω, είναι μαλακή και ελαστική η κορδέλα και είναι πολύ εύκολο να την στρώσετε. Για το καπάκι εγώ θεώρησα ότι δύο σειρές είναι μια χαρά, είναι υπεραρκετό. Άρα ρίξαμε τους αρχικούς πόντους, κάναμε άλλη μια σειρά περιμετρικά με αυξήσεις τόσες όσες χρειάζονται με το μάτι. Και πλέκοντας μετά στην εξωτερική θηλιά, έκανα απλά δύο σειρές με την πλέξη που σας έδειξα. Αυτό λοιπόν είναι το καπάκι και είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται άλλες σειρές. Ολοκλήρωσα το σώμα του κουτιού, έχω χρησιμοποιήσει όλο το νήμα για να δούμε πόσο μας δίνει. Κλείνω με τον τρόπο που σας δείχνω πάντα στα πλεκτά μου, φέρνω την κλωστή μου πίσω, από κάτω προς τα πάνω και φέρνω πίσω την κλωστή πάλι, το νήμα και έχω μια όρατη ένωση. Και φυσικά την ουρά τη στερεώνω με βελόνα εσωτερικά. Ανοίγοντας λοιπόν το κουτί μας βλέπουμε αυτό το μπάτο και αυτό γιατί, εάν γίνει διαφορετικό μπορεί να γίνει δίσκος και να βλέπουμε μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη παράσταση. Όλο το νήμα μου έδωσε στο συγκεκριμένο πάτο γύρω στα 14 εκατοστά ύψος. Εάν δεν θέλετε να κάνετε κουτί, προφανώς και βγαίνουν δύο καλαθάκια, εάν έχετε δύο πάτους μπορείτε να κάνετε δύο καλαθάκια, να το. Όπως επίσης και αν δεν θέλετε να κάνετε καπάκι, όπως το κάναμε, βγάζετε δύο δίσκους. Ένα πολύ οικονομικό νήμα λοιπόν για την ποιότητά του και μας δίνει δύο υπέροχες κατασκευές, είτε για στολισμό είτε για δώρο. Αυτό το κουτί λοιπόν που έκανα εγώ, σκέφτηκα ότι μπορώ να το γεμίσω με σοκολατάκια ή αν φτιάχνουμε κουραμπιέδες με λομακάρονα, μπορούμε να βάλουμε μέσα σε ένα σελοφάν, να τα κλείσουμε και να κάνουμε εδώ ένα πολύ εντυπωσιακό κόκκινο κουτί. Μια ιδέα λοιπόν για ένα δώρο για το στολισμό μας. Και άλλο ένα που σκέφτομαι είναι ότι αυτός ο τρόπος που πλέξαμε, γυρνώντας δηλαδή τη δουλειά μας προς τα έξω για να βλέπουμε την καλή πλευρά, την παράσταση τη χριστουγεννιάτικη, κάνοντας ακόμα μία-δύο σειρές με αυξήσεις, δημιουργούμε ένα πολύ ωραίο δίσκο που μπορεί να στολιστεί με ένα χριστουγεννιάτικο κερί, με σοκολατάκια. Κάντε και δύο χερούλια στην άκρη και θα είναι ένας υπέροχος χριστουγεννιάτικος δίσκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σεϊλάν για τα δώρα της. Χρόνια πολλά σε όλες φίλες μου. Εύχομαι οι ιδέες που σας δίνω να σας αρέσουν. Εάν ναι, πατήστε like στο βίντεο, αφήστε μου το σχόλιο σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.